Όταν ακούμε τη λέξη Βυζάντιο, πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε το μονότονο σχολικό μάθημα της ιστορίας και τις χρυσές εικόνες με τα αυστηρά πρόσωπα που βλέπουμε στα μουσεία και τις εκκλησίες. Μαθαίνουμε λίγα για την καθημερινότητα των απλών κατοίκων της απέραντης αυτοκρατορίας και πώς η ζωή τους άλλαξε κατά την διάρκεια 10 αιώνων. Πρόσφατες έρευνες μας δίνουν νέα στοιχεία για αυτόν τον κόσμο. Αρχαιολόγοι, ιστορικοί και βιολόγοι μας βοηθούν να ζωντανέψουμε το παρελθόν και να καταλάβουμε τι έτρωγαν, πώς ζούσαν και πώς πέθαιναν οι άντρες, οι γυναίκες και τα παιδιά στο Βυζάντιο. Όταν ιδρύεται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Κωνσταντινούπολη είναι μια από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις της εποχής. Οικοδομείται με λαμπρά κτίρια, όπως ανάκτορα, μαυσολία και υποδρόμους και γίνεται πόλος έλξης για χιλιάδες κατοίκους του Βυζαντίου. Τον 4ο αιώνα, η νεοσύστατη αυτοκρατορία εκτείνεται από τα Βαλκάνια ως την Αίγυπτο και από τη Μαύρη Θάλασσα ως τη Μέση Ανατολή. Όμως το 90% των κατοίκων του Βυζαντίου είναι φτωχοί και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να τραφεί καθημερινά. Το φαγητό, ή μάλλον η έλλειψη φαγητού, ορίζει την ζωή των ανθρώπων. Και αρχίζει μια περίοδος πολύ δύσκολη, ξεκινώντας από το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα, όπου ο λοιμός γίνεται όλο και πιο συχνός και πολύ συχνά προκαλεί θνησιμότητα. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους που πεθαίνουν από ασιτεία. Η έλλειψη ήταν μάλλον συνυφασμένη με την καθημερινότητα. Το 368 μετά Χριστόν, η Καπαδοκία πλήττεται από ξηρασία. Η γη είναι ξερή και άγωνη, τα ποτάμια στερεύουν, τα χωράφια μένουν ακαλλιέργητα. Είναι ο χειρότερος λοιμός που έχουν γνωρίσει οι κάτοικοι της περιοχής. Επίσκοπος Κεσαρίας είναι ο 38χρονος Βασίλειος, σήμερα γνωστός ως Άγιος Βασίλης. Βλέποντας τις τρομακτικές συνέπειες του λοιμού, κάνει μια ιστορική έκκληση.
ζητά από όσους έχουν περίσσευμα φαγητού να το μοιραστούν με τους φτωχούς. «Είσαι φτωχός? Μη στενοχωριέσαι. Υπάρχει κάποιος άλλος ακόμα πιο φτωχός. Εσύ μπορεί να έχεις για 10 μέρες φαγητό και εκείνος μόνο για μία. Δείξε καλοσύνη και ό,τι σου περισσεύει να το μοιράζεσαι με όσους το έχουν ανάγκη. Μη διστάσεις να δίνεις από το λίγο που έχεις». Η έκκληση του Βασίλειου δεν είναι τυχαία. Αφορά τη διάδοση μιας νέας θρησκείας που συνδέει την ύπαρξή της με τη φτώχεια και την τροφή. The Christians develop a new concept, that of the poor. The poor is really a creation of the Christian discourses. One of the ideas was that the church knew who really was in need. But of course, it's also a question of control, because whoever can feed the people has influence. And you see followers of bishops in Alexandria, in Rome, that are depending on the food that is given by the church. So this issue of sharing is extremely important. It's the idea that if you have care for the members of the community, you have to share food. Πριν ακόμα υπάρξουν εκκλησίες, οι πρώτοι χριστιανοί μαζεύονται σε σπίτια για να μοιραστούν την τροφή τους και να προσευχηθούν. Αυτά τα κοινά γεύματα ονομάστηκαν αγάπες. Σε αντίθεση με τα αρχαία συμπόσια, στις αγάπες είναι ευπρόσδεκτοι φτωχοί και πλούσιοι. Και για πρώτη φορά, άντρες και γυναίκες κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι. The agape is the idea that the whole community would share a meal. Everybody brings some food, and it's usually an evening meal. And it starts with prayer. You have this idea that the poor is somebody who's going to pray for you if you offer him something. You feed the poor provides the rich with a way to gain salvation. In this exchange, you see a whole new possibility. So, first of all, prayer. Then we know that they're sharing of food, and the common meal that is shared is the sacred meal, the Eucharist. Οι αγάπες αποτελούν τη βάση της Θείας Ευχαριστίας, του τελετουργικού που φτάνει μέχρι τις μέρες μας κάθε φορά που οι χριστιανοί πάνε να μεταλάβουν στην Εκκλησία. Το κρασί και το ψωμί είναι το αίμα και το σώμα του Χριστού. So what happened in the evolution of the agape was that they decided that the distributions will include members of the clergy and their families, and also the poor. Members of the clergy get the bigger share of the distribution because they live on what is given by the people, the faithful, and the poor gets a lower share of this division. Αυτό το σπάνιο φιλμ γυρίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Δείχνει την καθημερινότητα σε ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια του κόσμου, την Μονή του Αγίου Αντωνίου στην Αίγυπτο. Πολλές πτυχές της ζωής των μοναχών δεν έχουν αλλάξει από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα. Ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους ήταν αφιερωμένο στην παραγωγή και την παρασκευή της τροφής τους.
She came from a peasant family where food was scarce, and you were happy with a piece of bread and a few vegetables. Well, you went into the monastic community and you had the same kind of diet. Basically, not much difference. Αν θα έβαζαμε σειρά συχνότητας κατανάλωσης τροφών στο Βυζάντιο, θα έβαζα πρώτα χόρτα, 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 μετά ψωμί, κρασί, λίπη, κρέατα και τελευταίο θα έβαζα το λάδι. Η μολόχα είναι κάτι που οι Βυζαντινοί έτρωγαν, διάφορα είδη λαχανικά, σέσκουλα, μαρούλια, ρέβες, λάχανα, κρεμμύδια βέβαια. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται είτε φρέσκα είτε μαγειρεμένα. Η βασική διατροφή για την πλειονότητα του πληθυσμού ήταν βέβαια κυρίως τα σιτηρά. Το σιτάρι σε μορφή ψωμιού, αλλά και σε μορφή διαφόρων χυλών. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, το πιο σημαντικό αγαθό για τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης είναι το σιτάρι. Όταν γίνεται πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το 330 μετά Χριστόν, αριθμεί 20.000 κατοίκους. Μέσα σε 200 χρόνια φτάνει το μισό εκατομμύριο. Η Κωνσταντινούπολη ήταν η πόλη, η πιο μεγάλη πόλη στην Ευρώπη για πάρα πολλούς αιώνες. Είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να συντηρηθεί από μόνη της. Πρέπει να εισάγει όλα τα αγαθά που χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκρατορικό κράτος φροντίζει έτσι ώστε η Κωνσταντινούπολη να έχει πάντα τρόφιμα. Όταν το 2004 ξεκίνησαν εργασίες για την κατασκευή μιας υπόγειας σύραγγας στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, κανείς δεν φανταζόταν τι κρυβόταν λίγα μέτρα κάτω από τα σπίτια. Στη συνοικία Γενή Καπή, στην Ευρωπαϊκή Ακτή του Βοσπόρου, εργάτες ανακάλυψαν ένα από τα βυζαντινά λιμάνια της πόλης. Το λιμάνι του Θεοδοσίου. Ve yaklaşık olarak da 10 yıl devam eden bir kazı süreciydi. Çünkü gelen malzemeler o günkü Bizans İmparatorluğu Konstantinopolis ile ilgili çok önemli buluntular vermekteydi. It's one of the largest graveyards of ships that I've ever found. There are 37 shipwrecks that have been excavated in total, but actually the number is much, much higher. Το λιμάνι είχε χτιστεί τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν για να αντιμετωπίσει την όλο και μεγαλύτερη ανάγκη εισαγωγής σιταριού. Τον 6ο αιώνα η Κωνσταντινούπολη αντλούσε περίπου 175.000 τόνους σιτάρι το χρόνο από την Αίγυπτο. Πλοία αυτά έφταναν σε κάποια από τα λιμάνια της Κωνσταντινούπολης. Ένα από αυτά είναι το λιμάνι του Θεοδοσίου, αυτό που έχει τώρα ανασκαφεί. Εκεί βρίσκονταν και μεγάλες αποθήκες, σιλό που συλλέγονταν τα σιτηρά. Πρέπει δηλαδή η θάλασσα να γέμιζε πλοία που έφερναν όλο αυτό το σιτάρι. Αναλογούσε στον κάθε κάτοικο της Κωνσταντινούπολης περίπου 17-20 κιλά σιτάρι το μήνα. Ήταν ένα βασικό τρόφιμο. Και γι' αυτό και το κράτος φρόντιζε να έρχεται αυτό το σιτάρι και να διανέμεται δωρεάν. Ο κόσμος αυτός είναι ένας κόσμος συνδεδεμένος. Είναι μια αυτοκρατορία που συνδέεται με δρόμους, με διαδρομές, με γέφυρες, με πλοία και που βέβαια δεν μετακινούνται μόνο τρόφιμα. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μόνο δική μας εφεύρεση τωρινή, σύγχρονη, αλλά υπήρχε
ήδη από τότε. Τα πλοία από την Αίγυπτο δεν έφεραν μόνο σιτηρά στην Κωνσταντινούπολη. Στα αμπάρια τους, τα ποντίκια μετέφεραν μια θανατηφόρα ασθένεια που θα αποδεκάτιζε τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας. Την πανούκλα. Χτυπάει η πανούκλα ξανά και ξανά. 18 περίπου κύματα. Η αρρώστια φτάνει σχεδόν παντού, ακόμα και σε μικρά απομακρυσμένα χωριά. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο των δρόμων, των χερσαίων, αλλά και των θαλάσσιων διαδρομών, δούλευε άριστα τον 6ο, 7ο, 8ο αιώνα. Αγαθά και άνθρωποι κινούνταν από το ένα σημείο στο άλλο και μετέφεραν βέβαια, χωρίς να το ξέρουν μαζί τους, την αρρώστια. Από τον 6ο μέχρι τον 8ο αιώνα, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από την επιδημία. Ο κόσμος αποδεκατίζεται. Ουσιαστικά από το 540 και μετά, ο μισός και παραπάνω πληθυσμός εξαφανίζεται. Αυτό βεβαίως είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ακόμα και εργατικά χέρια, που λέγανε, για να καλλιεργήσουν κάποιες εκτάσεις που καλλιεργούνταν παλιότερα. Η ερήμωση της Υπαίθρου επιδεινώνεται με τις επιδρομές Αράβων και Σλάβων σε πολλές επαρχίες του Βυζαντίου. Το βαρύτερο πλήγμα για την αυτοκρατορία είναι όταν χάνει τις σημαντικότερες πηγές τροφοδοσίας σε βασικά αγαθά. Μετά την απώλεια της Σιροπαλαιστίνης και της Αιγύπτου, χάνονται οριστικά για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία περιοχές που παρήγαν και στάρι και λάδι. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με τα Βαλκάνια, όπου πραγματικά εγκαταλείπονται ελαιώνες, εγκαταλείπονται αμπελώνες και ουσιαστικά εισβάλλει η άγρια φύση εκεί που παλιότερα υπήρχαν καλλιεργημένες εκτάσεις. Όλη η μικρασιατική χώρα δεν παράγει, λένε οι ιεράρχες της. Δεν υπάρχει λάδι, δεν υπάρχει κρασί, δεν υπάρχει τίποτα. Συνεπώς, ο μεσοβυζαντινός, θα λέγαμε, άνθρωπος, που αποσύρεται επίσης και λόγω των αραβικών επιδρομών μακριά από τη θάλασσα και μέσα στα κάστρα, βρίσκει τροφές σε περιοχές όπως είναι τα βουνά με τα κυνήγια που του προσφέρουν. Και συνεπώς προσανατολίζεται αυτός ο πληθυσμός προς τα λίπη, προς τα κρέατα που του παρέχει το κυνήγι και η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας που σημειώνεται τα χρόνια αυτά. Η ερήμωση της Υπαίθρου έχει ένα πρόσμενο αποτέλεσμα. Τη θεαματική επέκταση της κτηνοτροφίας στις ακαλλιέργητες εκτάσεις και την αύξηση της κατανάλωσης κρέατος. Πρόσφατες αναλύσεις βιοαρχαιολόγων σε ανθρώπινα οστά στην Κρήτη, την Εμαία, την Κοζάνη και την Ξάνθη δείχνουν ότι από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν οι Βυζαντινοί αρχίζουν να τρώνε πολύ περισσότερο κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα. Από τα σταθερά ισότοπα και τις αναλύσεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της διατροφής τους βασίζεται στα σιτηρά, στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στην κατανάλωση κρέατος. Έχουμε δηλαδή αγοπρόβατα, έχουμε βοηδί, έχουμε πουλερικά και φυσικά υπάρχει και ό,τι ζώο μπορεί να προέρθει από το κυνήγι. Σίγουρα, σαν μια πιο καθημερινή διατροφική συνήθεια, πιστεύω τα παράγωγα, όπως είναι το τυρί ή το γάλα, σίγουρα είχαν μια θέση στο τραπέζι.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην ελληνική Χερσόνησο ξεπροβάλλουν μικρά εκκλησάκια Αγίων που θεωρούνται προστάτες των βοσκών, όπως ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Μάμας. Από τις παγανιστικές θυσίες ζώων των αρχαίων Ελλήνων μέχρι τους βοσκούς του χριστιανικού Βυζαντίου έχει σημειωθεί μια μεγάλη αλλαγή. Η απενοχοποίηση της κατανάλωσης του κρέατος. Judaism, of course, was very much against pagan sacrifices and considered impure somebody who would eat something from sacrifices. So what they did was create this idea that you would have meat that's not sacrifice, really secular butchery and not religious butchery, which meant that Christians could eat meat without considering it a sacrifice. Δεν υπάρχει απαγόρευση θρησκευτική, κοινωνική στην κατανάλωση κρέατος. Κυρίως οι Βυζαντινοί έτρωγαν αρνί και κατσίκι. Το χοιρινό, που ήταν ένα κρέας που έτρωγαν με ιδιαίτερη αγάπη οι Ρωμαίοι, εξακολουθεί να υπάρχει στο Βυζάντιο. Εκεί υπάρχει και μια άλλη σημασία. Τη στιγμή που Μωαμεθανοί, αλλά για τους Βυζαντινούς πιο σημαντικό οι Ιουδαίοι, δεν τρώνε χοιρινό, είναι σημαντικό για ένα χριστιανό να δείξει ότι δεν ανήκει σε αυτές τις κοινότητες με το να τονίζει ότι τρώει χοιρινό. Meat was expensive. At a banquet, certainly you would have meat. But consumption of meat remained something that was not available on a daily basis for probably most peasants. Now, hunting was available to everybody in the Byzantine world. Children were sent into the trees. We see that from iconography, to catch birds. You could certainly try to catch a rabbit or a hare. So there's certainly a bigger consumption of small animals than we imagine. Παράλληλα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση κρέατος, ο χριστιανισμός διαδίδει ακόμα μια πρακτική που επηρεάζει τη διατροφή μας μέχρι σήμερα. Την νηστεία. The idea of fasting comes from the medical literature as something good for the body. The idea that if you reduce your intake, maybe your health will get better is also something that you find in the medical literature coming from ancient Greece. It's very important to understand that food is considered the most important element in keeping health. It's inherited from Judaism on some level, but the Christians chose specific days linked to the week of the Passion of Christ. And so they chose Wednesday and then Friday. The Christians introduced fasting as a religious prescription. Meat was supposed to make you strong and create sexual impulse. And therefore, if you wanted peace of mind, better remove meat from the diet. So few exceptions to that. This idea that when you wanted spiritual progress, you had to renounce certain types of food was very much entrenched in the Byzantine society. It's clear that monastic influence played a key role in making sure that rule was enforced.
η πρώτη οργανωμένη μονή στη Χερσόνησο του Άθο ιδρύεται το 960 μετά Χριστόν. Οι μονές του Αγίου Όρους έχουν ως πρότυπο τα κοινόβια της Ανατολής. Εδώ, εκτός από την ασκητική ζωή, οι μοναχοί πρέπει και να εργάζονται. Η ενασχόλησή τους με την παραγωγή και προετοιμασία της τροφής τους βοηθά να καταπολεμήσουν τα πάθη τους. The Byzantine society started considering that the monastic way was the most perfect way. That is the closest to what Jesus had taught people. It was renunciation to wealth, it was celibacy and devotion to prayer, and it was control of the self by fasting and sexual renunciation. Εκτός από τόποι λατρείας, οι μονές θα γίνουν αυτόνομες οικονομικές μονάδες με δικές τους καλλιέργειες. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μοναστικής παραγωγής είναι το μέλι. Η εξάπλωση της μελισσοκομείας στο Βυζάντιο οφείλεται κυρίως στους μοναχούς. Με την νηστεία των μοναχών υπήρχε έλλειψη θερμίδων. Όπως στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο δεν υπήρχε εννοείται ζάχαρη, οπότε αυτό που μπορούσε να προσφέρει θερμίδες σε ένα μοναχό ήταν το μέλι. Και ήταν και εξάπλωση και ένα προϊόν το οποίο δεν υπέτειτο σε καμία απαγόρευση, σε καμία νηστεία. Ο δεύτερος λόγος είναι το κερί. Τα μοναστήρια είχαν ανάγκη από κερί. Οι μοναχοί του Βυζαντίου τρώνε περισσότερο και καλύτερο φαγητό από τους απλούς πολίτες. Οι πιο πολλοί κάτοικοι της αυτοκρατορίας δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά είδη. Δεν υπάρχει κρασί, δεν υπάρχει λάδι, δεν υπάρχει ψωμί. Άρα λοιπόν περιμένουν μια θαυματουργή επέμβαση ώστε να γεμίσουν τα αγγεία με λάδι και κρασί. Αλλά το λάδι ουσιαστικά το καπαρώνουν οι μονές, οι αξιωματούχοι, ο στρατός και αυτό που μένει είναι ελάχιστο για τον κόσμο. Όμως ακόμα και στα μοναστήρια δεν έχουν όλοι πρόσβαση στα ίδια τρόφιμα. Monks and nuns from aristocratic backgrounds also had servants, which was not the case for ordinary monks and nuns. So we have texts of the 12th century that are really funny, describing how the monks from the aristocratic milieu are fed and they respect the rules up to a certain point, but they choose the best cheese, the best wines, they have the most wonderful fish. And the rest of the poor monks eat soup with not much in it, just water, really, with a little bit of vegetable thrown in. Some of the ingenuity of Byzantine cuisine certainly comes from this. Abbots and emperors, at least, if they wanted to eat well during a fasting period, could eat well, but their cooks had to be pretty clever about it. The whole ingenuity of the cook could be spent on using the foods that were permitted. Από τον 6ο αιώνα και μετά δημιουργείται μια μεγαλύτερη κατανάλωση σε ψάρια. Γιατί αν είναι να ακολουθείς τις ημέρες της πραγματικής νηστείας, μιλάμε για περίπου 170 με 180 σε όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό είχε ως συνέπεια να επιτρέπεται η κατανάλωση ψαρικών. Γι' αυτό και ίσως το ίχνος των ψαριών που βλέπουμε από τα σταθερά ισότοπα να σχετίζεται με την χριστιανική θρησκεία μέσω της νηστείας. Περισσότερα στοιχεία για την κατανάλωση ψαριών μας δίνει η ανασκαφή στο Βυζαντινό λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Balık türleri açısından başta dediğimiz gibi büyük türler açısından ton balığından, orkinostan
kılıç balığından, kedi balığından söz etmemiz mümkün. Küçük balık türleri içerisinde levrekten geniş olarak baktığınız zaman diğer türler palamut çok yaygın olarak. Bunun yanında vatoz gibi böyle çok nadir bulunan örnekleri de bulduk. Kazalan'dan biz Yunus avcılığının yapıldığını görüyoruz. Karetta avcılığının veya deniz kaplumbağası avcılığının yapıldığını görüyoruz. Bu denizsel ürün içerisinde tabii ki deniz kabukluları da çok fazla. İşte yengeçten tutun, yengeç avcılığından diğer deniz kabukları diye ifade ettiğimiz yumuşak çalın kavkalarını da çok fazla ortaya çıkarıyoruz. Çünkü istiridye, midye tüketimi o günkü toplum içerisinde çok yaygın. Bunlar balık seven bir toplum. Piscivores diye ifade edilen bir toplum. Το γενή καπί, εκτός από λιμάνι, ήταν και η χωματερή της πόλης, γεμάτο με υπολείμματα τροφών που έριχναν οι κάτοικοί της για αιώνες. Önemli noktalardan biri de sakatat kültürünü biz görebiliyoruz. Hayvanın bütün parçaları kullanılıyor. Tüketiliyor insanlar açısından. Tercih edilen bir gıda. Biz koyun, keçi, sığırlarda özellikle beyin çıkarmasına yönelik izleri ortaya çıkardık. Diğer nokta, bazı uzun kemiklerden kemik iliği çıkarılması. Bir diğer nokta, biz yine beslenmeyle ilgili olarak deve kuşları kalıntılarını ortaya çıkardık. Bu deve kuşlarının özellikle arka bacak kemikleri çok yoğunluktaydı. Çünkü but kısmının olduğu, et kalitesi ve et yoğunluğu açısından but kısmının tüketilmiş olduğunu görüyoruz. Develeri de değerlendirmek gerekiyor. Çünkü develer Bizans İmparatorluğu'nda hem iş gücünden yararlanılan hem de gıda amaçlı tüketilen develer söz konusu. Bu deveyi biz incelediğimiz zaman Arap kökenli bir deve olduğunu, Dromedarian devesi olduğunu görebiliyoruz. Των τροφών που καταναλώνονται στην Κωνσταντινούπολη προέρχεται από την αχανή Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από τον 7ο αιώνα η εξάπλωση των Αράβων θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Με την ευρεία διάδοση τροφών της Ανατολής θα δημιουργηθεί μια νέα γαστρονομική πραγματικότητα. Το 1000 μετά Χριστόν, η Αραβική Αυτοκρατορία περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή, τη Συρία και την Κύπρο και φτάνει μέχρι τη Βόρειο Αφρική και την Ισπανία. Οι Άραβες ξεκινούν να είναι οι γείτονες και οι αιώνιοι εχθροί των Βυζαντινών από πολύ νωρίς και μολονότι είναι ορκισμένοι και αιώνιοι εχθροί όπως μαθαίνουμε, δεν είναι δυνατόν να ζει κανείς σε τέτοια γειτνίαση και να μην υπάρξει και αμοιβαία επιρροή. Στη Μεσόγειο, οι Άραβες θα φέρουν έναν νέο τρόπο καλλιέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σικελία. Χωρίζουν τη γη σε μικρές φάρμες, περιβόλια και μποστάνια και κάνουν αρδευτικά έργα. The Arabs, of course, having lived always on semi-desert lands or next to the desert, had extremely sophisticated irrigation techniques. And so they took out some of the Greek olive groves to substitute them with the citrus groves and sugarcane. I think the idea of a garden that is considered to be a source of aesthetic pleasure as well as culinary bounty is something that's very Arabic.
the walled garden. And the idea that it represents a form of paradise is considered the Arabic legacy. The Arab influence was extremely important in that certain foodstuffs were introduced to Europe through Sicily by the Arabs. Gli Arabi hanno portato in Sicilia e nella Spagna del Sud nuove coltivazioni, nuove tecniche, come gli agrumi, come la canna da zucchero, come gli spinaci, come le melanzane. E poi hanno contribuito in maniera abbastanza importante a incrementare il commercio delle spezie. Prima che fosse monopolizzato dai veneziani, il commercio delle spezie era svolto soprattutto dagli arabi. Τα λαχανικά όπως η μελιτζάνα και το σπανάκι εμφανίζονται σαν να ήταν μέσα στο καθημερινό διατολόγιο των Βυζαντινών, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη. Η διαμεσολάβηση του Βυζαντίου στη μεταφορά των συνηθιών και της κουλτούρας των Αράβων στη μαγειρική πρέπει να αποτελούσε συνέχεια των ρωμαϊκών χρόνων, σαν να ήθελαν οι ίδιοι να συνεχίσουν τους Ρωμαίους προκατόχους τους. Η Κωνσταντινούπολη, δηλαδή, αυτήν την εποχή μεταβάλλεται σε μια μητρόπολη στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα καινούργια είδη από την Ανατολή. Μέχρι το 10ο αιώνα, οι Βυζαντίνοι είναι εκείνοι που ξαναδιαθέτουν τα αραβικά προϊόντα στη Μεσόγειο. Ένα ακόμα προϊόν που φέρνουν οι Άραβες και θα κάνει θράψη στη Δύση είναι τα μακαρόνια. Στην ξηρή μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. The technique may have something to do with the fact that you could then transport it easily. It doesn't take very long and to dry. And pasta imminently fits into your saddlebags, so do your camel bags. I mean, the Arabs were nomads. La pasta è un oggetto che si conosceva già nel mondo antico, ma è solo nel Medioevo, grazie al modello arabo, che si afferma la pasta secca e che accompagnano le prime industrie di pasta. Queste fabbriche esportavano dappertutto nel Mediterraneo, sia nei paesi cristiani sia nei paesi musulmani, quindi sono veramente momenti di grande globalizzazione del modello alimentare. Από το 10ο αιώνα, η βυζαντινή γαστρονομία απογειώνεται. Δημιουργείται μια πλούσια κουζίνα που συνδυάζει Ανατολή και Δύση, ελληνορωμαϊκές γεύσεις και σύνθετες συνταγές με πρωτόγνωρα υλικά. So, chef, team, go with chef here. Στη Λιόν της Γαλλίας, σε αυτό το φημισμένο Ινστιτούτο Γαστρονομίας, κορυφαίοι ιστορικοί και διάσημοι σεφ συναντήθηκαν για να αναβιώσουν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά βυζαντινά πιάτα. So, Sally, we are making a special sauce. We are going to make an oinogara. Can you tell me the name of this sauce? Oinogara. It's from the Greek for oinos for wine, and garos for fish sauce. Okay. And we blend it with oil. Yes. And sweet wine. Yes, sweet wine. And it's a combination of sweet, sour, salt, and salty. Yes. Really? That's why we put this ingredient. Absolutely. Because it helps for keep long time. Antibacterial, yes. Ancient fish sauce was made using tiny fish like sardine and anchovy. You take them straight out of the sea, and before they begin to rot, which is taking a few hours at the most, you add salt and you leave them to dissolve. The internal viscera dissolves the fish. They separate, they form a liquor. It ferments over the space of about 4 months. So the smell is not unpleasant because I've made it at home. It ferments, it clears, and you get this beautiful dark brown liquor which you use instead of salt in cooking.
So, this one I have tested is salty, huh? Yeah, very salty. So, we need to be careful. We do. Ο γάρος ήταν διαδεδομένος στην αρχαία Αθήνα και τη Ρώμη και συνέχισε να είναι δημοφιλής στο Βυζάντιο. Όταν το 968 ο Ιταλός επίσκοπος Λιουτπράνδος παρευρίσκεται σε ένα πλούσιο γεύμα του αυτοκράτορα Φωκά, οι γεύσεις των φαγητών τον ξενίζουν. Ο επίσκοπος Λιουτπράνδος της Κρεμόνης μας περιγράφει με πολύ μελανά χρώματα κάποια πράγματα που έφαγε και ήπιε στην Κωνσταντινούπολη. Τα φαγητά ονομάζονται μίνση. Μπορούμε να μετρήσουμε μέχρι και 6 πιάτα να διαδέχεται το ένα το άλλο. Έχουμε τον πρώτο μίνσο, το δεύτερο μίνσο, έχουμε τον οπτόμινσο, που ο οπτόμινσος είναι ακριβώς το φαγητό το οποίο έχει να κάνει με το οφτό ψητό κρέας που μπορεί να είναι πουλερικό ή μπορεί να είναι γουρνόπουλο ή μπορεί να είναι αρνάκι. Ένας τέτοιος οπτόμινσος πιθανότατα ήταν αυτό που αηδίασε το Λιουτπράνδο. Ένα από τα πιάτα που του προσφέρει ο αυτοκράτορας είναι ένα γεμιστό κατσικάκι με πράσα, σκόρδο και κρεμμύδι. Πολύ λάδι και πολύ γάρο. Ο γάρος είναι μια ρωμαϊκή σάλτσα βέβαια. Το θεωρεί αειδιαστικό ο Λιουτπράνδος. Επίσης αειδιαστικό θεωρεί το κρασί. Γιατί μας λέει ότι είχε μέσα ρετσίνι. Αυτό βέβαια είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Αλλά στη Δύση πια ήταν κάτι το οποίο τους ξένησε πάρα πολύ. Ho l'impressione che la cucina greca, paradossalmente, sia molto più romana di quella italiana, nel senso che anche se gli italiani spesso si autorappresentano come gli eredi della romanità, in realtà i veri eredi della romanità sono i greci. Perché è Costantinopoli e Bisanzio che durante il Medioevo conserva la tradizione romana nella maniera più forte. Ci sono molti piatti della tradizione greca che ricordano più da vicino la cucina romana antica, che invece in Italia scompare, perché durante il Medioevo l'Italia entra in un rapporto che è politico, che è culturale, che è religioso, più forte con il mondo continentale, cioè con l'area franco-tedesca. In the Roman period, roast meat is elite, and boiling is poverty food, and it reverses. So you get an interest in elaborate soups, and they're called a monokithron. Then we have this wonderful pie. It's enclosed in hot water pastry, it's stuffed. The guest has to excavate this bird from its pastry casing. You have removed the bones? One by one. It's for emperor. It's great, it's fabulous. Yes. That's what they had to do. But it's a lot of training for a lot of students, yeah, to take the bones out of a quail. Yes. That's phenomenal. Is there a Byzantine cuisine? Not sure, really. Because basically what happened is that the Byzantines took in different traditions and integrated them. A Byzantine cuisine evolved and taking in, you know, the new products or new habits from the different vagues of invading people. So yes, an evolution rather than one cuisine that would be strictly defined over the 10 centuries or more of the Byzantine Empire. Μέσω του εμπορίου, η διατροφική κουλτούρα του Βυζαντίου διαδίδεται στη Δύση. Στη Βενετία η διατροφή ήταν πάρα πολύ απλή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν ξαφνικά ήρθαν σε επαφή με τη βυζαντινή κουζίνα και τη βυζαντινή πραγματικότητα, έμειναν με ανοιχτό το στόμα στην κυριολεξία. Γιατί για πρώτη φορά είδαν φαγητά να μαγειρεύονται με άφθονο
λάδι με άφθονα μπαχαρικά που δεν ήξεραν καν τι είναι και πάρα πολύ νόστιμα. Γυρίζοντας λοιπόν πίσω στην πατρίδα τους, έφεραν με τα καράβια τους κυρίως μπαχαρικά. Όμως δεν αλλάζουν μόνο οι τροφές και οι γεύσεις. Οι Βυζαντινοί φέρνουν και νέα πρότυπα. Τα γεύματα των ανώτερων τάξεων δεν μοιάζουν πια με αρχαιοελληνικά συμπόσια, αλλά περισσότερο με σημερινά τραπέζια. Αντί να τρώνε εξαπλωμένοι σε ανάκλυντρα, προτιμούν να κάθονται σε καρέκλες. Gradually, we see more items appearing on the table. We start to see sets of cutlery with a set of a knife and a fork together. This is, for instance, very clear on a wall painting or fresco, where you see such sets of knives with the two cups and the central dish in the middle of the table. I would describe them as a form going towards more individual dining or even small group dining. Χρειάστηκαν 5 ή 6 αιώνες μέχρι τα πιρούνια να γίνουν πλήρως αποδεκτά και στις αυλές της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Όμως τον 12ο αιώνα, οι πολιτιστικές διαφορές μεταξύ Βυζαντινών και Λατίνων προβάλλονται όλο και πιο έντονα. Το φαγητό είναι ένα από τα βασικά σημεία διαφοροποίησης μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Eventually, you create two different cultures. Why this division? Difficult to say. Germanic people coming in with different food practices, probably, is one of the reasons. As far as food practices are concerned, you have a mixture of traditions and elements. Can you define a Byzantine cuisine compared to the Norman one? Of course, the barbarians are those who attack the Byzantine Empire, so they're the enemy as well. So one way to describe them was also people who can't control themselves, who eat enormous quantities. They eat beef, which the Byzantines did not very much. And they get sick because they eat too much and drink too much. And therefore, they can be rejected on the side of the barbarians. Το 1204, οι Σταυροφόροι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη και μοιράζονται μεταξύ τους μεγάλο μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στον ελλαδικό χώρο, οι Ενετοί και οι Φράγκοι θα διαδώσουν τις δικές τους διατροφικές συνήθειες. Το 1207, ο Ενετός Σταυροφόρος Μάρκος Σανούδος ιδρύει το Δουκάτο του Αιγαίου. Με πρωτεύουσα την Άξο, περιλαμβάνει 17 νησιά των Κυκλάδων και των Σποράδων. Όλη η σημερινή παραδοσιακή οικισμή των Κυκλάδων, ο πυρήνας των οικισμών αυτών, ιδρύεται στις αρχές του 13ου αιώνα ή στο 14ο-15ο αιώνα, στην όψιμη Λατινοκρατία δηλαδή. Στην περίπτωση της Νάξου, ο λατινικός πληθυσμός κατοικεί κυρίως εντός του κάστρου, ενώ ο ντόπιος πληθυσμός κατοικεί σε ένα μεγάλο αριθμό μικρών ή μεγάλων αγροτικών οικισμών, ανοχήρωτων στις περισσότερες περιπτώσεις, στο υπόλοιπο νησί. Όταν οι Δυτικοί θα καταλάβουν ένα μεγάλο τμήμα του Βυζαντίου, θα φέρουν και σε ένα βαθμό θα επιβάλλουν τις δικές τους διατροφικές συνήθειες. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι οι Σταυροφόροι έτρωγαν πολύ περισσότερο κρέας και γενικά σούπες, ζωμούς με βάση το κρέας. Περνάμε σε χύτρες περισσότερο βαθιές με μεγαλύτερο χύλος. Σχήμα δηλαδή που βοηθάει στη διατήρηση της υγρασίας για την παραγωγή ενός πολύ παχύ πιάτου, βράσιμο δηλαδή κρέατος μέσα στο ζωμό του, μαζί με λαχανικά ή και όσπρια,
η σάλτσα του οποίου έδαινε και συνοδευόταν με ψύχα από ψωμί. Αυτό αποτελούσε από ό,τι φαίνεται ένα αγαπητό πιάτο στο λατινοκρατούμενο Αιγαίο. Η επιρροή των Φράγκων στο φαγητό μας είναι ορατή σε όλη την ελληνική Χερσόνησο. In the Frankish period, this part of the town would have been part of a big suburb that stretched all the way across the Rhone Forum towards the east. So it was very much inside the city, and it must have been a very bustling place. We're standing in the middle of a large medieval complex that was occupied throughout the 14th century. And I'm on a paved courtyard floor, and surrounding me are various rooms to do with the storage and function of the building. And it was in this space that we found a complete dinner service of decorated Italian pottery, the cooking wares that they cooked the meal in, but also 12 chops that they'd eaten for dinner. Is a remarkable snapshot of a particular moment in time. Η δεύτερη αλλαγή που εντοπίζουμε από το πέρασμα στην περίοδο της Φραγκοκρατίας είναι η προτίμηση στο τηγανιτό φαγητό. Ένα από τα πιάτα ήταν το λεγόμενο σφουγγάτον, ένα είδος δηλαδή ομελέτας, το οποίο συνοδευόταν με λαχανικά που για την Παρασκευή του χρησιμοποιούνταν τέτοιου είδους κεραμικά τηγάνια. At about the same time as the southern Italian pottery comes through, the cooking pot style changes to one with a very much higher rim. And this is thought because perhaps people are cooking meats in it and the fats would boil up in a certain fashion, that you needed a higher rim to accomplish that. And you can see again, this has got fire blacking on the outside. Εκατόν 50 χρόνια πριν το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια τοιχογραφία στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος μοιάζει να συνοψίζει το χαρακτήρα της Βυζαντινής κουζίνας. Άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής κάθονται και τρώνε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Στην παράσταση λοιπόν αυτή συμμετέχουν πιθανότατα Λατίνοι, Καταλανοί, Νορμανδοί, Βαράγγοι και Τάταροι ή Τούρκοι. Πάντα υπήρχαν συναισθιάσεις με ξένους, εννοείται. Στρατηγούς, πρέσβεις που πηγαίνανε στις διάφορες αυλές. Στη συγκεκριμένη λοιπόν τράπεζα, ο ένας από τους συνδετημένους με τα μογγολικά χαρακτηριστικά απλώνει το χέρι για να πάρει φαγητό. Ενώ ο άλλος ταΐζει το καθισμένο στην αριστερή του παλάμη αρπακτικό μάλλον γεράκι κυνηγιού. Η απόλαυση του συμποσίου δηλώνεται με την κίνηση του Βυζαντινού άρχοντα, ο οποίος χαϊδεύει τη γενιάδα του ικανοποιημένος για την παρέα και το κόκκινο κρασί που μόλις κατεφθάνει και προσφέρεται. Πρόκειται για την απόλυτη συνάντηση Ανατολής και Δύσης, που όμως πολλοί δεν μπορούσαν να αποδεχτούν. Το Βυζάντιο είναι η αυτοκρατορία με τη μεγαλύτερη διάρκεια στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στους 10 αιώνες της ύπαρξής της, αποτελούσε πάντα μια χύτρα όπου ανακατεύονταν όλο και περισσότερα συστατικά και γεύσεις. Αυτό τον κόσμο θα κληρονομήσει μια νέα δύναμη. Οι Οθωμανοί. Στα χρόνια της κυριαρχίας τους, οι λαοί της Ανατολικής Μεσογείου θα διαμορφώσουν και το φαγητό που τρώμε σήμερα.